Αγαπητοί μου ενωρίτες, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, επικοινωνώ και αυτή τη φορά μαζί σας, χάρη στη δυνατότητα που μας προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως. Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι στον χρόνο που σε λίγες μέρες φεύγει, έχει αλλάξει ριζικά η ζωή όλων μας. Ο φόβος και η ανασφάλεια έχουν κυριεύσει κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας. Αναζητούμε την ελπίδα της λυτρώσεως και την βεβαιότητα της σωτηρίας. Αυτά τα δύο πανανθρώπινα ζητούμενα μας τα χαρίζει απλόχερα ο Χριστός, ο οποίος και φέτος έρχεται να γεννηθεί στη Βηθλεέμ της καρδιάς μας. Το εξωτερικό περιβάλλον της εποχής μας δεν διαφέρει από εκείνο του κόσμου πριν από 2.020 χρόνια, όταν ο τρόμος του θανάτου κυριαρχούσε στην Οικουμένη. Γι' αυτό και όλοι προσδοκούσαν τη λύτρωση από τα δεινά και τον ερχομό της αιώνιας σωτηρίας. Όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι τα προεόρτια της σαρκώσεως του Υιού του Θεού, διότι προφητεύει ότι θα έρθει ο Χριστός, ο Μεσσίας, για να σώσει τον κόσμο. Εμείς ας ακολουθήσουμε και φέτος με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό το μεγάλο φωτεινό αστέρι που σε λίγες μέρες θα φανεί στον ουρανό. Θα μας οδηγήσει στην Ιουδαία, όπου μάγοι και ποιμένες ήλθον προσκυνήσε Χριστόν τον γεννηθέντα εν Βηθλεέμ την πόλη. Ας πλησιάσουμε τη σκοτεινή σπηλιά με σεβασμό και ταπείνωση. Εκεί μας περιμένει η Παρθένος Μαρία, η οποία γέννησε ένα φαινομενικά ανίσχυρο βρέφος και το τοποθέτησε μέσα στη φάτνη των ολόγων. Αυτό το νήπιο είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, είναι ο προαιώνων Θεός. Ελάτε λοιπόν να προσκυνήσουμε το πανίσχυρο θείο βρέφος της Βηθλεέμ. Ελάτε να τους παρεγανώσουμε με τα έργα της μετανοίας, της αγάπης και της φιλανθρωπίας μας. Αυτό και μόνο αυτό θα μας σώσει από την αμαρτία και τον θάνατο. Κανείς να μη στενοχωρηθεί από την πρόσκαιρη μοναξιά της υποχρεωτικής απομονώσεως λόγω του κορονοϊού. Η ουράνια ευλογία του φιλανθρώπου Θεού θα έρθει μέσα στο σπίτι μας. Ας δείξουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, περισσότερη υπομονή και ας μετατρέψουμε την αδειμονία σας σε θερμή προσευχή προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, να μας απαλλάξει από αυτή τη σκληρή δοκιμασία των τελευταίων μηνών. Οι ιερείς της κοινότητός μας, η Εκκλησιαστική Επιτροπή, οι κηδεμόνες και η βοηθητική αδελφότητα βρίσκονται όπως πάντοτε στην διάθεση όλων των ενωρητών. Σας παρακαλώ πολύ, εάν χρειαστείτε οτιδήποτε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τελειώνοντας, διαβιβάζω προς όλους τους αγαπητούς ομογενείς της περιοχής μας, τις πατρικές ευχές και την Αγία Ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, Κυρίου Νικήτα, για ευλογημένα και χαρούμενα Χριστούγεννα. Ο Θεός μαζί μας.